που δίνουν μια προοπτική εξόδου της χώρας από την ύφεση, την ανεργία και τη λιτότητα. Το ένα αφορά τη ρύθμιση του χρέους και το άλλο αφορά τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο ως προς το σκέλος της εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων, αλλά κυρίως ως προς τα αναπτυξιακά κίνητρα και κονδύλια. Συγγνώμη, ένα ερώτημα εδώ, επειδή το ρώτησα και νωρίτερα τηλεφωνικά, όχι στον αέρα, στον Γιώργο Σιριόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Έχει συζητηθεί το θέμα του χρέους ξανά σε κάποια από τις επιτροπές αυτές διαχρονικά από τότε που συζητιέται το ελληνικό πρόβλημα? Από ό,τι θυμόμαστε, υπήρξε μια απλή αναφορά το 2012. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω. Τον Νοέμβριο του 2012. Τον Νοέμβριο του 2012 και έκτοτε τίποτα. Μάλιστα. Ότι όταν βγαίνανε και από το δεύτερο μνημόνιο, η χώρα θα διευθετούσαν το χρέος. Αυτή ήταν η τότε μια γενική ρύθμιση. Εάν πάρει ο Τσίπρας αυτή την υπόσχεση, θα είναι ικανοποιημένος? Απλή υπόσχεση ή κάτι περισσότερο, κάτι πιο συγκεκριμένο? Τι θα μπορούσε να είναι το κάτι περισσότερο? Δεν θα ήθελα τώρα να είναι διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή να μιλήσω. Όχι, με τι θα ήταν ικανοποιημένη η κυβέρνηση? Θα ήταν με συγκεκριμένη δέσμευση για το θέμα της αναδιάρθρωσης, πρώτα βήματα για το θέμα αυτό.